Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεο 41, ανάμνηση και μνήμη. Να μνημονεύεται τον Ιησού Χριστό που αναστήθηκε εκ νεκρών, Κύριλλος. Αφού έλαβε στα χέρια του άρτο, ευχαρίστησε το Θεό και έκοψε σε τεμάχια τον άρτο και τους έδωσε λέγοντας: «Αυτό που σας δίνω είναι το σώμα μου, το οποίο σε λίγο παραδίδεται να σταυρωθεί για τη σωτηρία σας. Και εσείς να το επαναλαμβάνετε αυτό που σας δίνω διαρκώς για να φέρνετε με ευγνωμοσύνη και πίστη στη μνήμη σας και τη μνήμη των άλλων τη σταυρική μου θυσία για την απολύτρωση και σωτηρία σας που επιτεύχθηκε με τη θυσία αυτή». Λουκάς. Η ανάμνηση του δικαίου θα είναι παντοτινή και έφημη, ευχάριστη και αιώνια και μετά θάνατον, ενώ το όνομα του ασεβούς θα σβήσει διαπαντός, παροιμίες. Ο χρυσός κανόνας της μνήμης θανάτου. Σε όλα τα έργα σου να θυμάσαι το τέλος της ζωής σου και ουδέποτε θα αμαρτήσει, Σιράχ. Αδύνατο να εκτραπούμε από την ευθεία οδό της δικαιοσύνης αν δεν λησμονήσουμε το Θεό στην ψυχή μας ασθενώντας. Βασίλειος. Μνήμη είναι τήρηση γνωστού και ανάμνηση, ανάκτηση του από ηχωμένου μακράν. Καλύτερα να μνημονεύουμε το Θεό παρά να αναπνέουμε, Θεολόγος. Να σέβεσαι το Θεό με έργα και με λόγια, να τον υμνείς και να τον τιμάς με την καλή σου διάθεση. Μνήμη θανάτου φανερή έκοψε τα πολλά φαγητά και αυτό πάλι έκοψε και τα πάθη τους. Κλίμης. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι οι νέοι και οι γέροντες ξεχνάνε υπερβολικά, οι νέοι λόγω ανοριμότητας και οι γέροντες λόγω αδυναμίας. Εάν θυμάσαι πάντα ότι σε κάθε τι που κάνεις την ψυχή και με το σώμα σου έφορος είναι ο Θεός, τότε δεν πρόκειται ποτέ να αμαρτήσεις σε προσευχή και πράξη και θα έχεις πάντα το Θεό μέσα σου. Όσο όμορφη φαίνεται η θάλασσα όταν την κοιτάμε από τη στεριά, έτσι και όποιος σώζεται τους κόπους. Να ενθυμίστε τους δεσμίους και φυλακισμένους χριστιανοί αδελφοί, επειδή κι εσείς είσαστε όμοια δέσμοι και φυλακισμένοι, γιατί όποιος είναι δεμένος και πάσχει δεν μπορεί να λησμονήσει αυτούς που είναι παρόμοια δεμένοι και πάσχουν, ακόμα και αν θέλει να τους λησμονήσει. Να ενθυμίστε όσους κακοπαθούν ή με φυλακίσεις ή με πείνα ή με άλλη θλίψη, γιατί όποιος χριστιανός ενθυμείται ότι και αυτός έχει σώμα ομοιοπαθές με το σώμα εκείνων που κακοπαθούν και θλίβονται, βέβαια αυτή η ενθύμηση θα τον κάνει να φροντίζει και να βοηθά τους κακοπαθούντες αδελφούς για τη συμπάθεια στους όμοιες φύσεως, όσο και για το φόβο μήπως και παραχωρηθεί από το Θεό να καταντήσει και αυτό σε όμοιες κακοπάθειες για την ασπλαχνία που έδειξε στους πάσχοντες αδελφούς του Εβραίου. Για όσους αγαπάνε τη σοφία και τη φρόνηση, θα έχω δόξα ενώπιον του όχλου και τιμή ενώπιον των πρεσβυτέρων, και ας είναι νεότεροι. Θα αποκτήσουν και αθανασία και θα αφήσουν αιώνια τη μνήμη στους μεταγενέστερους. Σολομών.